Και θα συνδεθούμε απευθείας με την πόλη των Γρεβενών, όπου σε λίγα λεπτά ο Άγιος Βασίλης μαζί με το έλκυθρό του θα κατέβει από το κεντρικό ρολό της πόλης των Γρεβενών. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Βάσου Ιαννουλίδου, που σε συνεργασία μαζί με τον Γιώργο τον Βλαχόπουλο έχουμε την απευθείας σύνδεση. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, από την πόλη των Γρεβενών, την πανέμορφη αυτή η πόλη που είναι γιορτινή, που είναι στολισμένη, που είναι σε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, έτσι όπως αρμόζει στο κλίμα των ημερών. Σε πολύ λίγο, από λεπτό σε λεπτό, αναμένουμε την κάθοδο του αγαπητού σε όλους μικρού, μικρών και μεγάλων, του Άγιου Βασίλη. Με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο, θα λέγαμε, ωστόσο, Δημήτρη, θα δουν και οι τηλεθεατές μας, φαντάζομαι, θα προλάβουμε τη στιγμή, καθώς κατεβαίνει αυτή τη στιγμή από το ρολόι των Γρεβενών. Εδώ στην πλατεία μας χαιρετάει. Μας χαιρετάει, με διορθώνει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, για να έχω να γυρίσω και εγώ να έχω καλύτερη εικόνα, χαιρετάει τα μικρά παιδιά αλλά και όλο τον κόσμο που είναι μαζεμένοι εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, εδώ στην πόλη των Γρεβενών, στο ρολόι, στο σημείο αναφοράς. Θα κατέβει βεβαίως από κάτω, βλέπουμε και την ομάδα ελληνικής διάσωσης για έτσι, οποιοδήποτε ενδεχόμενο υπάρξει. Ναι, είναι μια ασφαλής κάθοδος. Με ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούμε, Βάσο. Είδαμε με εντυπωσιακό τρόπο κατέβηκε ο Άγιος Βασίλης και είναι πολύ... Μη μας χαιρέτησε, Δημήτρη. Κατεβαίνει σε πολύ λίγο. Μας χαιρετάει εδώ από το παράθυρο. Τα παιδιά, να σου πω ότι περιμένουν με ανυπομονησία και με πολύ έτσι αγάπη να δουν από κοντά τον Άγιο, τον Άγιο Βασίλη. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει πάρα πολύ... Να πάρουν τα γλυκά τους. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω, όπως μεταδίδει η κάμερα του West, πάρα πολύ κόσμος αυτή τη στιγμή στην κεντρική πλατεία ρολογίου των Γρεβενών. Ακριβώς. Και να σου πω ότι δεν είναι μόνο οι μικροί μας φίλοι εδώ, αλλά είναι και πολλοί γονείς, γιατί είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, ξεχωριστή, και φέτος ο Δήμος Γρεβενών πρωτοπορεί σε μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, πρωτοποριακή, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή βεβαίως ακούμε και τα παιδάκια τα οποία τραγουδούν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, αλλά έχω κοντά μου όμως, βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη που μας χαιρετάει. Μάλιστα. Έχουμε, Δημήτρη, κοντά μας και τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Δημοσθένη Κουπτσίδη, για να μας πει, φυσικά νωρίτερα, να βίωσε και το έθιμο της Γουρουνοχαράς με πολύ μεγάλη επιτυχία, και φέτος οι σύλλογοι με πολύ στοργή και αγάπη διοργάνωσαν τη μεγάλη αυτή γιορτή, που είναι ένα παραδοσιακό έθιμο, και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Άγιο Βασίλη. Για να δούμε λίγο, θα παρακαλούσα το κοντρόλ να ανοίξει όλη την εικόνα. Ακούτε εδώ τα παιδιά πώς τον περιμένουν. Θέλει βεβαίως ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άτομα από την ομάδα διάσωσης. Έχουν φροντίσει ως δημοτική αρχή για όλα. Να το πούμε αυτό, Δήμαρχε. Να πούμε ότι, όπως μας ενημερώνει ο Δήμαρχος, θα τα πει και σε σένα, Δημήτρη, οι ίδιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Τα παιδιά από την ελληνική ομάδα διάσωσης, και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, πραγματικά. Νάτος ο Άγιος Βασίλης, λοιπόν. Είναι φορτωμένος με πολλά δώρα, με ζαχαρωτά, με καραμέλες, με γλυκά. Μας έρχονται οι καραμέλες και θα προσπαθήσω να πάρω κι εγώ. Πάντως δεν έχουμε δει, Βάσο, καμία φορά μια τέτοια παρόμοια εκδήλωση να κατεβαίνει από κεντρικό ρολόι πλατείας ο Άγιος Βασίλης υποδεχόμενος τη Νέα Χρονιά. Δεν σε άκουσα, Δημήτρη. Δεν έχουμε δει παρόμοια μέχρι στιγμής έτσι εκδήλωση να κατεβαίνει από κεντρικό ρολόι πλατείας ο Άγιος Βασίλης. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος. Συνήθως τον Άγιο Βασίλη τον έχουμε συνδέσει με καμινάδες, τζακιών κτλ. Εδώ όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Δήμος Γρεβενών πρωτοπορεί σε συνεργασία με την ελληνική ομάδα διάσωσης και μας προσφέρουν αυτό το πραγματικά ξεχωριστό θέμα. Μάλιστα, να μπορούσαμε να είχαμε λίγο στο πλάνο και τον Δήμαρχο να μας πει για αυτή την πρωτοβουλία, για να κλείσουμε σε λίγο τη σύνδεσή μας. Ναι,
Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Βλέπουμε μια διαφορετική πρωτοβουλία του Δήμου Γρεβενών αυτή τη στιγμή. Η μαγεία των Γρεβενών. Η μαγεία των Γρεβενών που ξεκίνησε πέρυσι, μια ιδέα και μια έμπνευση από τους διασώστες, από το Σύλλογο Διασωστών, το παράρτημα των Γρεβενών. Φέτος οργανώθηκε ακόμη καλύτερα και υλοποιείται σε μια πλατεία ρολογιού, την Times Square των Γρεβενών, που είναι γεμάτη από παιδάκια, γεμάτη από τους μικρούς μας φίλους που πραγματικά απολαμβάνουν κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό που καθιερώνεται και γίνεται θεσμός. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο. Είναι μεγάλη υπόθεση για όλους μας, γιατί ήμασταν μικροί, να μπορούμε να βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη να κατεβαίνει από το σύμβολο της πόλης μας, από το ρολόι, το παλαιότερο κτίσμα των Γρεβενών, και να μπορούν να απολαμβάνουν αυτή τη μαγεία με τη βοήθεια και του Οδείου, με τα παιδάκια του Οδείου, που είναι η δική μας χοροδία των Γρεβενών. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή χρονιά να έχετε. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή χρονιά και να καλώσουμε του χρόνου πολλούς που μπορούν από τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο να έρθουν να απολαύσουν αυτές τις μαγικές στιγμές που ζούμε με την κάθοδο του Άγιου Βασίλη από το ρολόι της πόλης μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή χρονιά.